Θέλω να πάμε να συνδεθούμε. Εύη, με το παραλιακό μέτωπο Ηρακλείου, μιλήσαμε για κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο κομμάτι της τουριστικής περίοδου. Ξεκινήσαμε με τους ξεναγούς, πήγαμε στο θεματικό τουρισμό. Πάμε να κλείσουμε αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με το πώς αντιλαμβάνονται την κίνηση και την αύξηση και τις προσδοκίες οι οδηγοί ταξί. Θα πάμε εκεί στις 18 Άγγλων, όπου είχαμε και αυτές τις παρεμβάσεις, θα κάνουμε μία αναφορά και σε αυτές τις παρεμβάσεις. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Φινίτσι, Ταμεία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Φινίτσι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, είμαστε καλά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τις προσδοκίες των επαγγελματιών. Μετά από μια δύσκολη σεζόν, τα τελευταία χρόνια κατά κάποιο τρόπο απειλείται σε πολλές περιπτώσεις και η βιωσιμότητα του κλάδου, πολλά τα προβλήματα. Αναφορικά με την τρέχουσα τουριστική σεζόν, οι προσδοκίες ποιες είναι? Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν από ό,τι φαίνεται πολλές κρατήσεις, υπάρχει με ενδιαφέρον. Πιστεύουμε ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά, όπως και πέρσι. Έχουν προσδοκίες να περάσουμε και το 19. Να περάσετε και το 19 και μεγάλο στοίχημα. Από τις κρατήσεις, ναι, που ήδη... Ναι. Από κρατήσεις που ήδη βλέπουμε και υπάρχουν, είναι ένα 20-30% πάνω από την περσινή σεζόν. Κρατήσεις εννοείται γενικά στο κομμάτι των... Πιστεύουμε ότι θα πάει πολύ καλύτερα. Γενικά στο κομμάτι των προκρατήσεων... Γενικά στις μεταφορές. Στις μεταφορές συγκεκριμένα. Οπότε διαχρονικά η άνοδος... Η άνοδος της τουριστικής κίνησης διαχρονικά συμπαρασύρει και το ταξί, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Όλα αλυσίδα είναι. Όταν υπάρχει κόσμος, είναι αλυσίδα όλα. Μάλιστα. Και σίγουρα... Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια τέλεια σεζόν. Θέλουμε να ελπίζουμε. Είναι πολύ θετικό το μήνυμά σας, κύριε Φινίτσι, και πόσο μάλλον τώρα που διευθετήθηκε κατά κάποιο τρόπο και το σημείο εκεί στην πλατεία 18 Άγγλων, που είναι ένα κομβικό σημείο για τους τουρίστες που έρχονται, είναι στο κέντρο της πόλης δίπλα απέναντι το ενετικό φρούριο του Κούλε, οπότε τώρα μπορέσατε κι εσείς να βρείτε το σημείο στο οποίο θα σταθμεύετε τα οχήματά σας. Τι αλλαγές είχαμε εκεί, κύριε Φινίτσι, για πείτε μας λίγο. Η αλήθεια είναι εδώ ότι είναι το κομβικότερο σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Οι αλλαγές ήταν, ψάχναμε ένα χρόνο περίπου να βρούμε λύση που θα σταθμεύουν μόνιμα τα ταξί. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους φορείς, κάτσαμε στο τραπέζι και βρέθηκε η χρυσή τομή. Κάναμε μια πρόταση, την αποδέχτηκε ο Δήμος και οι υπόλοιποι φορείς, γιατί ο Δήμος πήρε την πρωτοβουλία να μας καλέσει και να λύσει το θέμα. Κάναμε την πρόταση να μπούμε κάποια αυτοκίνητα εδώ που απέναντι, δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα, εκεί μπροστά στα ουζερί, ναι, και τα υπόλοιπα να πάνε στην εσοχή που ήδη υπάρχει πιάτσα ταξί. Πιστεύουμε ότι θα γυλήσει ομαλά. Μάλιστα. Είμαστε σε ένα έχουμε μια θετική, πιστεύουμε ότι θα πάει καλά. Μάλιστα, καλή θέληση, καλή συνεργασία. Είναι να δούμε πώς θα πάει. Να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να διευκολύνουμε τη δουλειά τους. Δεν αναφέρομαι μόνο βέβαια στους πολίτες, αναφέρομαι και στην αυτοδιοίκηση. Υπήρξαν κάποια αιτήματα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κάποιες ανησυχίες, προβληματισμοί. Ας ελπίσουμε ότι ο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί θα τηρηθεί από τη μία. Δεν θα έχουμε κάποια ανατροπή τους επόμενους μήνες. Και απ' την άλλη να στηρίξουν όσο μπορούν εκεί αρμόδιοι τη βιωσιμότητα ενός κλάδου που έχει περάσει πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Φινίτσι. Ευχαριστώ και εγώ.